Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Είναι πολλές οι θεματικές ενότητες και πάρα πολλοί οι άξονες για το πρόγραμμά σας. Να πούμε ότι επισήμως αυτήν την Δευτέρα, 17 Ιουλίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, θα παρουσιαστεί ο συνδυασμός, οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι συνεργάτες σας, στις 8 το, στις 8 το βράδυ. Το βραδάκι. Ωραία, λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Θα ξεκινήσω, θέλω να ξεκινήσουμε με τον καύσωνα, γιατί τα κουβεντιάζαμε, η αλήθεια είναι, ωραία, κύριε Πρωτούλη, και πριν βγούμε στον αέρα. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε τον οκλέον από σήμερα, έχουμε την έλευση. Για τους εργαζόμενους, όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν εκπονήσει ειδικά σχέδια λήψης προληπτικών μέτρων για τους εργαζόμενους. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό μαζί σας. Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια είναι σχέδια επί χάρτου. Γι' αυτό κιόλας σήμερα υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις σωματείων φορέων. Μάλιστα, υπάρχει και μια ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προς την κυβέρνηση. Ναι. Γιατί πρέπει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζόμενων, όπως το πιο συγκεκριμένο μέτρο ότι μετά τους 38 βαθμούς Κελσίου πρέπει να σταματούν οι υπαίθριες εργασίες. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένας συνάνθρωπός μας, ένας εργαζόμενος στα ναυπηγεία Ελευσίνας, νεκρός, μάλιστα ένας εργαζόμενος με διαγνωσμένο πρόβλημα καρδιοπάθειας και με συστάσεις να μην είναι στον ήλιο, και τον είχαν με υπερορία μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέσα στο λιοπύρι. Είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα της προστασίας των εργαζόμενων στην καλή διάθεση των δημάρχων και των περιφερειαρχών, που γνωρίζουμε ότι το μόνο μέτρο που παίρνουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το περίφημο 112 που λέει μείνετε σπίτι? Ναι. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και εμείς και από την φιλόξενη εκπομπή σας, ακόμα και σήμερα, καλούμε τους εργαζόμενους να επιμείνουν, να γίνουν έλεγχοι, να επιμείνουν να σταματήσουν οι υπαίθριες εργασίες, ναι, και ακόμα και τώρα να προστατευτούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι ηλικιωμένοι, ευπαθείς άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Πρέπει να ανοίξουν τα δημοτικά κτίρια, ναι, πρέπει να λειτουργούν τα air condition χωρίς τσιγκουνιές, ναι, αυτή την περίοδο που είναι για τους εργαζόμενους, γιατί όταν είναι για άλλες φιέστες και άλλες εκδηλώσεις, αυτά είναι πολύ φιλόξενα, αλλά πρέπει να είναι φιλόξενα και αυτή την περίοδο που τα έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, και πάρα πολλά άλλα μέτρα τα οποία τα έχουμε καταθέσει και επιμένουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωραία. Επιμένουμε αυτά να μπουν σε φάση υλοποίησης και όχι μόνο ανέξοδων λόγων. Ωραία. Ξεκινώ από αυτό, γιατί από σήμερα είναι η αλήθεια, είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα και θα δούμε σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πότε θα ολοκληρωθεί ο καύσωνας αυτός. Θα ξεκινήσω με τα έργα, γιατί η μητέρα των μαχών δίνεται εδώ, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. 4 εκατομμύρια πολίτες, το 40% είμαστε της χώρας. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από το σημείο αναφοράς. Θα ξεκινήσω με τα μεγάλα, τα τεχνικά έργα υποδομών, κύριε Πρωτούλη, για να το συνδέσω και με αυτό που είπατε, γιατί ζούμε την κλιματική αλλαγή. Θα ξεκινήσω από αυτό. Για τον καύσωνα, με την κλιματική κρίση. Έχουμε λοιπόν τεράστια προβλήματα και σε επίπεδο πλημμύρας και σε επίπεδο πυρκαγιών, και θέλουμε να δούμε πώς η περιφέρεια Αττικής υλοποιεί έργα θωράκισης των πολιτών. Ναι, αυτό που ζούμε δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή ασφαλώς και υπάρχει και αφήνει ένα, δηλαδή η άγρια εκμετάλλευση του πλανήτη, η άγρια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων έχει αφήσει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αλλά αυτό που ζούμε είναι την άγρια εκμετάλλευση και των εργαζόμενων, και ζούμε τη λογική του περίφημου κόστους-οφέλους, που το είδαμε και στο έγκλημα που έγινε με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Δηλαδή, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, έργα γίνονται. Αλλά γίνονται, όλοι βλέπουμε, γήπεδα για παράδειγμα μεγάλων ΠΑΕ που φτιάχνονται μέσα σε χρόνο ρεκόρ στα 4 χρόνια. Βλέπουμε αναπλάσεις, οι οποίες είναι κοντά εκεί που θέλουν να επενδύσουν οι tour operators και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου με εκπληκτική ταχύτητα φτιάχνονται. Αλλά τα αναγκαία έργα υποδομών, για να προστατευτούμε, επειδή είναι και επίκαιρο με ένα ακόμα καιρικό φαινόμενο του καύσωνα, για να προστατευτούμε από τις φυσικές καταστροφές, για να προστατευτούμε από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, από το χιονιά, από έναν ενδεχόμενο σεισμό, αυτά τα έργα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές, οι πολίτες που μας ακούνε, ότι αυτά τα έργα δεν τα θεωρούν επιλέξιμα και δεν χρηματοδοτούνται.
είναι τα έργα τα οποία καρκινοβατούν. Μην πούμε πάρα πολλά, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι ζήσαμε το τραγικό γεγονός με την πλημμύρα στη Μάνδρα. Ναι. 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καταστράφηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 794 σπίτια. Καταστράφηκαν 126 επαγγελματικοί χώροι. Πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, υπήρχε και μια τεράστια καταστροφή για όσων επέζησαν από αυτή την πλημμύρα και μετά από χρόνια ακόμα δεν έχουν οι άνθρωποι ορθοποδήσει. Το αποτέλεσμα. Γνωρίζετε, πρέπει να μάθετε, πότε εγκρίθηκε η μελέτη, δεν λέμε για το έργο, η μελέτη για να διευθετηθεί το περίφημο ρέμα Σούρες και ρέμα Αγίας Εκατερίνης. Πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι αυτό το έργο, η μελέτη, όχι το έργο, η μελέτη, περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές 5 Ιουλίου 2023. Η μελέτη. Μετά από 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Εγκρίθηκε η μελέτη για να ξεκινήσει η διευθέτηση που είναι βασική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, η διευθέτηση, η αστυνόμευση και ο καθαρισμός των ρεμάτων. Να πάμε στα έργα που έχουν να κάνουν με την αντιπυρική θωράκιση. Εδώ, τι σπταίει, κύριε Πρωτούλη, τι σπταίει, γιατί κάποιος τώρα τηλεθεατής θα πει, καλά, δεν είναι προτεραιότητα, υπάρχει θέμα με τη γραφειοκρατία, με την τεράστια καθυστέρηση. Όχι, υπάρχει ζήτημα με τη χρηματοδότηση. Ναι. Υπάρχει ζήτημα επιλογής. Είναι πολιτικό το θέμα, είναι πολιτικό το πρόβλημα. Αν ένας επιχειρηματίας έρθει και απαιτήσει ένα συγκεκριμένο έργο, η διαδικασία είναι ταχύτατη. Ταχύτατη. Δεν υπάρχουν εμπόδια, δεν υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες, δεν υπάρχουν ούτε καν περιφερειακά συμβούλια. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που περνάνε χωρίς καν τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πάρα πολύ γρήγορα τους δίνει το δικαίωμα. Ναι. Η διαδικασία και το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί διαχρονικά και έχει διαμορφώσει αυτή την κατάσταση την τελευταία 15ετία. Ας πάρουμε από το Καποδίστρια το περίφημο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τον Καλλικράτη μετά του Πασόκ. Ναι. Τον Γκλισθένη μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε ονόματα, μεγαλεπίβολα ονόματα. Και την τελευταία νομοθεσία που ψήφισαν οι υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μετά τις εκλογές του κ. Βορύδη και Θεοδωρικάκου έχουν δώσει τη δυνατότητα... Ναι. Μία πολύ μικρή κλειστή ομάδα, η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή, χωρίς να δίνει λογαριασμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όπου επιθυμούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να επενδύσουν, τα έργα να τρέχουν γρήγορα. Όμως, έργα που χρειάζονται αναγκαία έργα υποδομών για την προστασία αυτής της πόλης, επειδή ακριβώς δεν κερδίζουν επιχειρηματίες από αυτά τα έργα, αυτά καρκινοβατούν. Ακόμα ένα παράδειγμα. Γιατί πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα, ναι, και να μην μένουμε μόνο στα γενικά στοιχεία. Ο προϋπολογισμός για τα αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας Αττικής έχει 117 έργα. Ναι. 117 έργα προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων. Ελάχιστα έργα, ναι, σε σχέση με την ανάγκη που υπάρχει, αλλά ας πούμε είναι 117 έργα 400 εκατομμυρίων. Αυτά τα έργα επιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, γιατί είναι στα χαρτιά τα 400 εκατομμύρια, είναι, ναι, 9 εκατομμύρια. Με μια απλή διαίρεση, τα έργα αυτά, τα οποία είναι τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν στην Αττική, θα γίνουν, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, σε 40 χρόνια. Σε 40 χρόνια. Σε 40 χρόνια. Άρα, για να δώσω τον αντίλογο από την περιφέρεια σήμερα, 2.000 μικρά και μεγάλα έργα εκτελούνται, λέει η Περιφέρεια Αττικής, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό αρκετών εκατομμυρίων, ώστε να θωρακίσουν και τους 66 δήμους εδώ στην Αττική. Ναι, είναι 2.000 έργα τα οποία εκτελούν τη φαντασία και την νοημοσύνη, ναι, των ανθρώπων, γιατί είναι πράγματι κωδικοί που υπάρχουν πράγματι χρηματοδοτήσεις στους κωδικούς. Mm-hmm. Όποιος προστρέξει όμως με μια πιο επισταμένη ματιά στους κωδικούς αυτούς θα δει ποσά τα οποία δεν ξεπερνάνε τα 1.000 ευρώ, είναι μόνο για την προεκλογική λειτουργία, ναι, αυτής της διαδικασίας και θα δει ότι 800 έργα, ένα παράδειγμα που μετρήσαμε εμείς την τελευταία φορά, τα οποία είναι αναγκαία έργα. Είναι σημαντικά έργα. Να. Λοιπόν, μεταφέρονται εδώ και 12 χρόνια από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Το πιο μεγάλο από αυτό είναι το αποχετευτικό σύστημα της Ανατολικής Αττικής. Να. Η Ανατολική Αττική, που αυτή τη στιγμή ξεπερνά το 500.000 με την τελευταία απογραφή, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει αποχέτευση.
εν έτη 2023. Δηλαδή, μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Μιλάμε και βαφακαλίζονται ορισμένοι ότι είμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ναι. Στην Ανατολική Αττική, για Παιανία, Κοροπή, Μαρκόπουλο, Καλύβια, δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. Ξεκίνησε το έργο το 2014 και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Στην Αίγινα, μόλις φέτος, παραδόθηκε η μελέτη για να γίνει αποχετευτικό σύστημα σε ένα νησί τουριστικό που πηγαίνουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και το επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, επομένως, για τα αναγκαία έργα υποδομών, γιατί γνωρίζετε ότι το αντιπλημμυρικό δεν θα φέρει ψήφους. Ναι. Το αντιπλημμυρικό δεν φαίνεται. Λοιπόν, θα δοθούν χρήματα εκεί που έχει ενδιαφέρον ο επιχειρηματίας. Αλλά θα δοθούν και χρήματα εκεί που είναι να γίνουν τώρα προεκλογικά. Βλέπετε όλη την Αττική είναι λίγο πολύ σκαμμένη. Ναι. Φτιάχνονται πλάκες, αλλάζουν, μπαίνουν φώτα κτλ. Θα δοθούν εκεί που έχουν ανάγκη και οι δήμαρχοι για να κάνουν, ναι, ας το πούμε έτσι, και την προεκλογική τους εκστρατεία. Mm-hmm. Αλλά τα ουσιαστικά μεγάλα έργα τα οποία απαιτούν κεντρικό σχεδιασμό, απαιτούν μελέτη, απαιτούν γενναία χρηματοδότηση και φυσικά απαιτούν διεκδίκηση από το λαό μας. Αυτά δεν πρόκειται να χαριστούν όταν οι εργαζόμενοι, οι πολίτες που μας ακούν, δεν οργανωθούν και δεν φωνάξουν. Άρα, να ρωτήσω σε σχέση με τα οικονομικά, γιατί μου κάνετε πάσα. Αυτή τη στιγμή το Ταμείο της Περιφέρειας Αττικής είναι γεμάτο ή άδειο? Γιατί φιλοξενήσαμε και τον Περιφερειάρχη, αλλά θέλω να ρωτήσω και εσάς, έχετε γνώση. Βλέπω υπάρχει αντιπαράθεση, θα σας πω μετά, στο έργο του Φαλιρικού Όρμου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα. Και εδώ υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, εάν και εφόσον υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να χρηματοδοτηθεί ή αν το Ταμείο είναι άδειο. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Η Περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, όχι το, ναι, Περιφερειακό Συμβούλιο όπως, ναι, είπαμε, ναι, το οποίο οι νόμοι που ήρθαν το έχουν καταστήσει ένα διακοσμητικό όργανο. Και αν δεν ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, πολλά πράγματα πρέπει να το ξέρουν οι κάτοικοι της Αττικής. Δεν μπορούν να γίνουν αν δεν, ναι, ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Διαχειρίζεται περίπου, ας το πούμε έτσι, τρία ταμεία. Ναι. Το ένα είναι το ταμείο που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Είναι η αυτοτελής πόρη, η κοινοτική αυτοτελής πόρη, mm-hmm, που επιστρέφουν, παρακρατούνται από τους φορολογούμενους και επιστρέφονται μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, διοίκησης λέμε εμείς, ναι, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στον τελευταίο προϋπολογισμό δόθηκαν 102 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα 102 εκατομμύρια πρέπει να ξέρετε είναι ένα ελάχιστο ποσό, ναι, από το ποσό που παρακρατείται από τους φορολογού, από τον λαό της Αττικής που πληρώνει τους φόρους του. Το 95% του προϋπολογισμού το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. 5% πληρώνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και από αυτό δεν επιστρέφει τίποτα. 102 εκατομμύρια δόθηκαν, από τα οποία η μισθοδοσία των υπαλλήλων της περιφέρειας και άλλες ανάγκες είναι 75. Δηλαδή για 4 εκατομμύρια ψυχές που είμαστε εδώ στην Αττική, δόθηκαν μόνο 27 εκατομμύρια. Αυτό είναι αποδεκτό από τους υποψήφιους και τα κόμματα, ναι, που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, από την ΣΥΡΙΖΑ πιο μετά, από τη Νέα Δημοκρατία αργότερα, mm-hmm, και μάλιστα από κοινού, πρέπει να ξέρετε, αυτές οι παρατάξεις και αυτά τα κόμματα και τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχε ένα αποθεματικό, το οποίο αποθεματικό υπήρχε γιατί ακριβώς παίρνανε τους φόρους, δεν αποδίδονταν σε έργα αναγκαία και υποδομές και έμενε κάτι στο ταμείο, τα περίφημα 400 εκατομμύρια για τα οποία τσακώνονται τα αποθεματικά, ναι, της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό με νόμο που ψήφισαν αυτά τα κόμματα με το τρίτο μνημόνιο, αυτά δόθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Δεσμεύτηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, όπως δεσμεύτηκαν, μην το ξεχνάμε αυτό, και αποθεματικά νοσοκομείων, αποθεματικά πανεπιστημίων, αποθεματικά δήμων, για να πληρωθούν οι δόσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο ακέραιο και στην ώρα τους, όπως έλεγαν. Επομένως, νομίζουμε ότι είναι μια υποκριτική αντιπαράθεση, mm-hmm, από αυτά τα κόμματα και τις παρατάξεις που έχουν ψηφίσει ακριβώς αυτές τις διαδικασίες, να λένε αν είναι άδειο γεμάτο ταμείο. Γνωρίζουν πολύ καλά, ναι, τι είναι το ταμείο και πού πηγαίνουν τα έργα. Φυσικά υπάρχει και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περίφημα προγράμματα ΕΣΠΑ, ναι, η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι δεν περνάνε καθόλου από συζήτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι. Αυτά τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση μαζί με την περιφερειακή διοίκηση. Mm-hmm. Και αυτά τα έργα, αυτά τα ποσά, τα έργα, ναι, δίνονται σε έργα, αυτά τα ποσά, τα οποία είναι επιλέξιμα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν σχέση
με αυτό που έχουμε ανάγκη εμείς. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να λέμε θέλουμε να φτιαχτεί αντιπλημμυρικό. Ναι. Θέλουμε να φτιαχτούν δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, να πάρουμε πυροσβεστικά. Ναι. Να πάρουμε ασθενοφόρα. Να έχουμε ασθενοφόρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει αυτά που επιλέγει η ίδια, δηλαδή θα χρηματοδοτήσει ομίλους, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς κερδοφορίας για να ανοίξει την περίφημη επιχειρηματική βεντάλια. Αυτά είναι τα ποσά και έτσι διανέμονται. Ναι. Κατά συνήθεια, δεν μπορούμε να δεχτούμε μυρολατρικά ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, γιατί δυστυχώς αυτή η κατάσταση αφήνει πίσω τις θύματα. Και δεν πρέπει να δεχτούμε, ούτε να ανεχτούμε, πέρα από τα μεγάλα λόγια που προεκλογικά είναι και θα περάσουν, να ζούμε σε μια άκρος επικίνδυνη, αθωράκιστη πόλη, αλλά να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη οι πολλοί και όχι να έχουμε στο μυαλό μας αν οι λίγοι όμιλοι οι οποίοι κάνουν πάρτι με τα εκατομμύρια που βγαίνουν από τον ιδρώτα του λαού της Αττικής θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό το πάρτι ή όχι. Να επιμείνω στο επίπεδο του Φαλερικού Όρμου για να ολοκληρώσουμε με ασφαλώς, τεχνικά έργα. Είναι μια ηλαροτραγωδία ο Φαλερικός Όρμος. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να το εξηγήσουμε τι έχει γίνει εκεί. Έχει καθυστερήσει δραματικά. Γιατί και πώς υλοποιείται αυτό το έργο, να ρωτήσω εγώ, κύριε Πρωτούλη. Καταρχήν να εξηγήσουμε το εξής. Ήταν αναγκαίο αυτό το έργο. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή, σε μια περιοχή που έχουμε πάθει αυτή την καταστροφή στη Μάνδρα, που έχουμε πάθει αυτή την καταστροφή στο Μάτι, να, που μπροστά μας είναι μια κατάσταση, μια πόλη που δεν έχει διαχειριστεί τα απορρίμματά της, να, δεν έχει αποχέτευση μια ολόκληρη περιοχή. Δηλαδή, να, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Παρότι υπάρχουν αυτές οι τεράστιες ανάγκες, δόθηκαν πάνω από 250 εκατομμύρια μέχρι στιγμής έχουν δοθεί για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Φαλερικό Όρμο. Δηλαδή, για να αναπλαστεί η περιοχή, η αυλή του Ιδρύματος που δόθηκε, που υπάρχει η Εθνική Βιβλιοθήκη του Νιάρχιου Ιδρύματος, ναι, για να αναπλαστεί αυτή η περιοχή και για να αναπλαστεί η περιοχή που έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν οι μεγαλοξενοδόχοι tour operators στην περίφημη Ριβιέρα που θα ξεκινάει από εκεί και θα φτάνει μέχρι τη Βάρη Βουλιαγμένη. Η Αττική Ριβιέρα. Η Αττική Ριβιέρα που είδαμε όλοι, ενώ δεν έχει φτιαχτεί, είδαμε όλη την ταμπέλα που υπάρχει μπροστά μας που λέει προς Ριβιέρα, λοιπόν στην Αττική Ριβιέρα. Λοιπόν, για να φτιαχτεί αυτή η περίφημη Ριβιέρα δόθηκαν 250 εκατομμύρια. Και ενώ δόθηκαν 250 εκατομμύρια και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι αυτός ο δρόμος θα υπογειοποιηθεί, η γνωστή παραλιακή θα υπογειοποιηθεί, ναι, μετά η μελέτη που ήρθε έλεγε ότι ο δρόμος δεν θα υπογειοποιηθεί, αλλά θα ταπεινωθεί, όπως μας έλεγε. Άλλαξε το ρήμα, λέτε. Και από θα όχι ταπεινωθεί, είδαμε ένα δρόμο ο οποίος υπερίπταται πάνω, ναι, από τα κεφάλια των ανθρώπων και φτάνει μέχρι τον τρίτο, τέταρτο όροφο των πολυκατοικιών των γύρω περιοχών. Αυτό τελείωσε το έργο και τώρα λένε θα γίνει το δεύτερο έργο. Έχουν γίνει εκεί τα μπάζα. Η β' φάση. Έχουν μείνει τα μπετά και βλέπει ο κόσμος τα μπετά και χάθηκε η παραλία από μπροστά τους. Και η β' φάση είναι να φέρουν τόνους χώματος για να φτιάξουν έναν λόφο τεράστιο ακριβώς από πάνω και να το δεντροφυτεύσουν για να υπάρχει, υποτίθεται, η πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Φυσικά. Και να σας πω γιατί το λέμε ηλαροτραγωδία. Πραγματικά αυτά είναι για να εξοργίζεσαι. Ναι. Δηλαδή, τόσα εκατομμύρια να δίνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στις πραγματικές ανάγκες. Αλλά η λαροτραγωδία είναι όταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητήσαμε και είπαμε στην περιβόητη μελέτη ότι ρε παιδιά, καθίστε καλά. Τι είναι αυτός ο λόφος που θα είναι τόσα μέτρα ψηλός, για ποιο λόγο γίνεται και θα κρύψει τη θάλασσα από όλες αυτές που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι λαϊκές περιοχές. Μας είπαν ότι θα προστατεύει από τον κίνδυνο από τσουνάμι. Λοιπόν, αυτό λέμε ότι είναι μια. Ναι, από τσουνάμι. Ναι, είναι από τσουνάμι. Μια ηλαροτραγωδία. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πάρτι εκατομμυρίων που κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κατασκευαστικοί όμιλοι, οι τουριστικοί όμιλοι, οι όμιλοι που έχουν ενδιαφέρον για όλη αυτή την περιοχή, που τη θεωρούν φιλέτο, η οποία ξεκινάει από το Φαλερικό Όρμο, φτάνει μέχρι το Ελληνικό, όπου το μοναδικό κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού που υπήρχε, στο οποίο όλοι γνωρίζουμε και είμαστε όλοι μιας ηλικίας, ότι από παιδιά με τα σχολεία μας πήγαιναν εκεί για να έχουμε μια ανάσα δροσιάς, για να αθληθούμε, να μάθουμε αθλήματα και πολύ περισσότερο να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Στον Άγιο Κοσμά. Άγιο Κοσμά. Δόθηκε χάρισμα και ο Άγιος Κοσμάς δόθηκε στο μεγάλο project του Ελληνικού που εκεί θα καταλήγει η περίφημη Ριβιέρα. Αυτό λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί. Γι' αυτό εξηγούμε ότι πρέπει να ανατραπεί
αυτός ο σχεδιασμός που είναι για λίγους. Γι' αυτό και το κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι με τον αγώνα του λαού της Αττικής για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Ναι. Γι' αυτό έχουμε αυτό το σύνθημα με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια και τη μάχη για την περιφέρεια της και τους Δήμους. Και να το ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Πρωτούλη. Δεν θέλουμε ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, των τοπικών οικονομιών. Γιατί κάποιος λέει ότι θα γίνει η μεγάλη ανάπλαση, θα γίνει το Οφαλιρικός Όρμος, Μητροπολιτικό Πάρκο, η Αττική Ριβιέρα, το ελληνικό. Άρα, αύξηση θέσεων εργασίας, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μπαίνει η Αττική Ριβιέρα, γίνεται σημείο αναφοράς για όλο τον πλανήτη σε επίπεδο προσέλκυσης και τουριστών και επισκεπτών. Δεν το θέλουμε αυτό. Και τα χρήματα από την Κομισιόν. Λέει η Περιφέρεια ότι εγώ έχω εξασφαλίσει τα 336 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο ποσό για να γίνει αυτό το έργο. Τι λέτε? Ναι, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Πλέον δεν είναι κάποιος που δεν έχει εμπειρία από αυτές τις εξαγγελίες. Δηλαδή, για αυτό το περιβόητο ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης και πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στον τουρισμό, πώς ωφελούνται οι κάτοικοι των περιοχών και πώς ωφελείται γενικά και η πατρίδα μας, μπορούμε να πούμε, από αν φτιάχνονται και αν μένουν από αυτό το τουριστικό θαύμα και από αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη, την τουριστική, αν μένουν υποδομές, χρήσιμες αναγκαίες, για να μην καιγόμαστε το καλοκαίρι, για να μην πνιγόμαστε το χειμώνα, για να μην εγκλωβιζόμαστε στο πρώτο χιόνι, να μην τρέμουμε στον πρώτο σεισμό με τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας, αν είναι ελεγμένα. Δηλαδή, το ζήσαμε όλοι και μέσα σε αυτή την τουριστική σεζόν, με τους περίφημους σερβιτόρους κολυμβητές που έχουμε δει όλοι, με παραλίες να μπαζώνονται, παραλίες να φράζονται, παραλίες να καταπατούνται, με την αλεξέλεκτη δράση που υπάρχει και στην Αττική. Αυτά δεν είναι μόνο στη Ρόδο, στη Μύκονο ή αλλού. Μια βόλτα στην Αττική μπορούμε να δούμε αν μια ολόκληρη περιοχή που έχει 4 εκατομμύρια και η οποία βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα η Αττική, αν οι κάτοικοι της Αττικής, οι σκληρά εργαζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι κάτοικοι της Αττικής, έχουν πρόσβαση στη θάλασσα για να βρεις μέρος να πας να βρέξεις τα πόδια σου τώρα το καλοκαίρι και με τον καύσανο που υπάρχει, πρέπει να κάνεις δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο σου, ενώ και η θάλασσα μπορεί να είναι στα πολύ λίγα μέτρα. Αυτό είναι, δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν τους συμφέρει όλους. Αυτή η ανάπτυξη. Ναι. Αυτή η ανάπτυξη, η οποία γνώμονα έχει τα κέρδη λίγων. Δεν τους συμφέρει όλους. Συμφέρει λίγους, δεν συμφέρει τους πολλούς. Ή, ας πούμε, τι υποδομές αφήνει αυτή η ανάπτυξη, το τελευταίο που είπαμε, που έχει βασικές αρμοδιότητες η περιφέρεια Αττικής. Τι υποδομές αφήνει, ας πάρουμε το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τι υποδομές αφήνει. Τα απορρίμματά μας πηγαίνουν όλοι οι τόνοι και θάβονται στη χωματερή των ελαισίων. Θέλω να σας πάω σε αυτό. Τι αφήνει σε μεγάλες υποδομές που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας. Τι αφήνει με υποδομές που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό μας. Τι αφήνει με υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που μας έλεγαν οι Ολυμπιονίκες, επειδή τώρα είναι και τα παγκόσμια πρωταθλήματα, που δεν βρίσκουν μέρος πλέον μετά το κλείσιμο του Αγίου Κοσμά, μέρος για να προπονηθούν όπως πρέπει. Δεν λέμε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δεν λέμε για την ανάγκη που υπάρχει για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν λέμε για την ανάγκη που υπάρχει να ζήσουμε ανθρώπινα και με ποιότητα σε αυτή την πόλη, στην οποία ζούμε πλέον ο μισός πληθυσμός της χώρας. Ζούμε, κατοικούμε και εργαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε. Άρα, εσείς λέτε, μιλάτε για συγκεκριμένες fast track διαδικασίες, όπου συγκεκριμένοι κερδίζουν τα πολλά. Πάμε σε φαραωνικά, λέτε, έργα, αλλά δεν αλλάζει η ζωή όλων μας στην Αττική. Θέλω να πάμε στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα και υπάρχει και μεγάλη αντιπαράθεση γι' αυτό. Υπάρχει η χωματερή της Φυλής. Να δούμε τι γίνεται χιτά, να δούμε για το γραμματικό και να δούμε αυτό το πρόγραμμα που έχετε εσείς εκπονήσει της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί υπάρχει το θέμα της δημόσιας υγείας, ένα θέμα, και υπάρχει και η στρατηγική του πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Και θέλω και το δικό σας σχεδιασμό σε αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αν πάμε με τη λογική να βγάλουμε χρήματα από ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, γιατί το νούμερο ένα ζήτημα δημόσιας υγείας αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Είμαστε 4 εκατομμύρια ψυχές, το 40% του πληθυσμού της χώρας και κατοικούμε στο 3%
του εδάφους της ελληνικής επικράτειας. Ναι. Το 40% κατοικούμε στο 3%. Αν πάμε με τη λογική να βγάλουμε χρήματα, θα κάνουμε αυτό που γίνεται και σήμερα. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Επειδή κάποιοι βγάζουν χρήματα. Πολλά χρήματα. Εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια τα χρόνια που έχουν περάσει. Πραγματικά δισεκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας, επειδή ακριβώς εμπλέκονται οι επιχειρηματίες στη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτοί εμπλέκονται, δεν εμπλέκεται κανένας άλλος. Διαχείριση των απορριμμάτων είναι καθαρά ζήτημα business συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και θα εμπλεχτούν και άλλοι τώρα, όχι μπροστά στις περιφερειακές εκλογές, μπροστά στα νέα project στη διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία τρέχουν όπως είναι για παράδειγμα η καύση των απορριμμάτων, ναι, εργοστάσια ενεργειακά, δηλαδή εργοστάσια που καίνε σκουπίδι και παράγουν ενέργεια. Όταν λέμε καίνε σκουπίδι, εννοούμε ότι θα καίνε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, πολύ σκουπίδι. Πάρα πολύ σκουπίδι χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια για να παράγουν ενέργεια. Αν πάμε με τη λογική να βγάλουμε χρήματα, αν πάμε με τη λογική να κερδίσουν κάποιοι, θα έχουμε αυτό που έχουμε. Η πρόταση που έχει η Λαϊκή Συσπήρωση, η πρόταση που έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό. Είναι η πρόταση επιστημονικά τεκμηριωμένη, περιβαλλοντικά τεκμηριωμένη, προς όφελος της υγείας, αλλά και προς όφελος της οικονομίας των πολλών, δηλαδή της ανάγκης να μην κατασπαταλώνται οι φυσικοί πόροι, της ανάγκης να μην συνεχίζεται η εκμετάλλευση των ανθρώπων, της ανάγκης να μην συνεχίζεται ο κάματος, ο ανθρώπινος πόνος για να κερδίζουν λίγοι. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Είναι η ανακύκλωση. Είναι η ανακύκλωση στην πηγή. Υπάρχει επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι ότι με τη σωστή διαχείριση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων, και δεν μιλάμε μόνο για τα οικιακά απορρίμματα. Ναι. Όταν μιλάμε για απορρίμματα, πηγαίνει η κουβέντα μόνο σε αυτά που έχουμε στην κουζίνα μας και αυτά που βγάζουμε έξω από το σπίτι μας. Ναι. Και φανταστείτε ότι στην Αττική υπάρχουν τρεις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες. Πολύ μεγάλες βιομηχανικές ζώνες. Πού πάνε τα απορρίμματα αυτών των βιομηχανιών? Απορρεί κανένας? Που είναι ο μεγάλος όγκος των απορριμμάτων. Και αυτά πηγαίνουν στη χωματερή των άνων λιωσιών. 1.700.000 τόνοι το χρόνο θάβονται με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο λέει ότι δεν ανακυκλώνεται ούτε το 10%. Ενώ η επιστήμη λέει ότι μπορεί να ανακυκλωθεί το 90% και πλέον της 100% και να μην κατασπαταλώνται ανθρώπινοι πόροι αλλά και ανθρώπινη εργασία που παράγει αυτά τα πράγματα, έχουμε φτάσει στο ακριβώς ανάποδο. Γιατί ακριβώς εμπλέκεται η λογική του επιχειρηματικού κέρδους. Δεν γίνεται ανακύκλωση. Δεν γίνεται ανακύκλωση γιατί δεν συμφέρει τους επιχειρηματίες. Γιατί αυτό που ανακυκλώνεται παραμένει ένα εμπόρευμα, το οποίο όταν οι επιχειρηματίες δεν βρίσκουν με συμφέρον τρόπο να το πουλήσουν αυτό το εμπόρευμα, τι θα το κάνουν? Ή θα μείνει ντάνες αυτό το εμπόρευμα απόλυτο, ή θα στραφούν σε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό ζούμε τώρα. Δηλαδή φανταστείτε, το 2020 ανακηρύχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως έτος ανακύκλωσης. Είναι το έτος που η ανακύκλωση δεν ξεπέρασε το 10%. Είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή του κόμματος που στηρίζει τον κύριο Πατούλη. Ναι. Το 10%. Πολύ χαμηλά. Λοιπόν, το 2020, ως εκ διαμαγείας, χωρίς κανένας να γνωρίζει γιατί δεν μας έχει πει και κάποιος, πήραν φωτιά 14 εργοστάσια ανακύκλωσης. Μάλλον από τη χαρά τους, επειδή ανακηρύχθηκε το έτος ανακύκλωση. Αυτά είχαν μέσα εμπορεύματα, τα οποία καήκανε και ορισμένα από αυτά τα εισπνεύσαμε, γιατί κάηκε άλλο το καλοκαίρι και το εισπνεύσαμε, είχε κλείσει όλη η Εθνική Οδός, το θυμόμαστε στη μεταμόρφωση, 2-3 καήκανε στον Ασπρόπυργο και πάει λέγοντας. Επομένως, οι επιχειρηματίες, δηλαδή να το πούμε απλά, το καπιταλιστικό κέρδος και το περιβάλλον είναι δύο πράγματα που είναι ακριβώς αντίθετα. Δεν μπορούν να οργανώσουν ανακύκλωση. Και τώρα τι βρήκανε? Βρήκανε ένα συμφέρον εμπόρευμα από τη διαχείριση των απορρευμάτων που είναι ενέργεια. Και σου λέει, ας την ανακύκλωση τώρα κατά μέρος, τώρα θα πάμε να τα καίμε για να παράγεται ενέργεια. Δηλαδή μια διαδικασία επιστημονικά τεκμηριωμένη ως η πιο καρκινογόνα, γιατί παράγει διοξίνες οι οποίες περνούν στην τροφική αλυσίδα, αλλά για τους καπιταλιστές που θα μπουν στη διαχείριση των απορριμμάτων και σκοτώνονται τώρα ποιος θα πάρει τις δουλειές για τα δύο εργοστάσια καύσης που έχουν πει να γίνουν στην Αττική, θα τους απασχολεί η υγεία των πολιτών, τους απασχολεί ότι θα βγάζουν ενέργεια που θα τη μοσχοπουλάνε στα σπίτια μας και στις άλλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, πού θα κατασκευαστούν αυτά τα εργοστάσια, κύριε Πρωτούλη?
ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι όλα να γίνουν στην Αττική. Όλα στην Αττική. Και πιο συγκεκριμένα, να είμαστε πιο σαφείς, ναι, όλα να γίνουν στη Δυτική Αττική. Ναι. Γιατί το ρυθμιστικό σχέδιο που έχει αποφασίσει και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή και η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, mm-hmm, δηλαδή και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Δούρου, για, ναι, παράδειγμα, και πιο πριν ο κύριος Γουρός, ναι, αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο που έχουν συμφωνήσει λέει ότι η Δυτική Αθήνα, η Δυτική Αττική και η Β' Πειραιά θα είναι η πίσω αυλή όλων των υπογόνων δραστηριοτήτων. Εκεί θα πάνε τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων. Εκεί θα πάνε τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων. Εκεί θα πάνε και θα παραμείνουν οι χωματερές και θα επεκταθούν. Mm. Εκεί θα πάνε όλες οι υπογόνες δραστηριότητες, τα δηληστήρια, τα καζάνια των πετρελοειδών, τα πάντα. Και μπροστά στην Αττική θα είναι η βιτρίνα που, mm, θα επενδύουμε τουριστικά, το κέντρο της Αθήνας, η Ριβιέρα, όπως είπαμε και το αναλύσαμε νωρίτερα, mm, και φυσικά τα βόρεια προάστια που μένουν και στρώματα πιο ψηλών εισοδημάτων. Mm. Με τη χωματερή της Φυλής, επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό, τελικά τι θα γίνει, γιατί ακούμε για το κλείσιμο, το οριστικό κλείσιμο, διάβαζα και στα στοιχεία από την ανακοίνωση σας από το πρόγραμμα, λέτε είναι ένα έσχος όνειδος. Τι θα συμβεί με τη χωματερή? Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε έρθει, αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν χρηματοδοτεί, ναι, τα διαχείριση των απορριμμάτων, τη σωστή και χρηματοδοτήση και εκμένους επιχειρηματικούς ομίλους, ακόμα και αυτοί όμως που ήρθαν και τους ξενάγησαν στη χωματερή τη Φυλής για να το δούνε, ναι, δήλωσαν αυτό που είδαν, συγκλονίστηκαν, δεν το είχαν ξαναδεί αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι και ορισμένοι, ας το πούμε έτσι, γραφειοκράτες που είναι μέσα, ναι, και παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά το δούνε μπροστά τους, λίγο συγκλονίζονται. Το ονόμασαν μνημείο περιβαλλοντικού χάους και ανθρώπινου πόνου, αυτό που υπάρχει. Και αυτό το μνημείο περιβαλλοντικού χάους και ανθρώπινου πόνου θα παραμείνει, αν δεν συνεχιστεί και δεν ενταθεί ο αγώνας των κατοίκων και όλου του λαού της Αττικής, ναι, θα παραμείνει για πάνω από 20 χρόνια με βάση την τελευταία απόφαση που ψήφισαν από κοινού ξανά. Όλες οι παρατάξεις, αυτές που λέγαμε πριν, παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, αλλά και με σύμπραξη με διάφορα φασιστοειδή, με την παράταξη που είχε η Χρυσή Αυγή, ναι, και άλλους τύπους γραφικούς μέσα εκεί, ψήφισαν την επέκταση αυτής της χωματερής για να υποδεχτεί τα επόμενα χρόνια, κρατηθείτε, 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπιδιού. 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπιδιού. Να δεχτεί αυτή η χωματερή για τα επόμενα χρόνια. Αν δηλαδή δεν ξεσηκωθούμε για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και να οργανώσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων σε μια άλλη βάση, με ένα νέο κρατικό φορέα διαχείριση των απορριμμάτων, κατάργηση επιχειρηματικής δράσης σε αυτό το κρίσιμο τομέα, με ουσιαστικές υποδομές για την κατασκευή και την ανακύκλωση, mm-hmm, αυτή η κατάσταση θα διαιωνιστεί με μεγάλα προβλήματα, ναι, όχι μόνο για τη σημερινή γενιά, αλλά και για τις επόμενες γενιές, γιατί δεν είναι κρυφό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το έχει καταθέσει και στη Βουλή. Να ξέρετε ότι κάναμε ακόμα και μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για αυτή τη χωματερή, η οποία φυσικά γρήγορα μπήκε στο αρχείο, και σε όλους τους τόνους έχουμε δώσει τη δημοσιότητα με πάρα πολλή προσπάθεια, mm-hmm, και με κινδύνους, πρέπει να το πούμε, και, mm-hmm, με απειλές. Έχουμε δώσει τη δημοσιότητα τις επιδημιολογικές μελέτες, αυτές που βρήκαμε, mm-hmm, οι οποίες λένε ότι ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική οι θάνατοι από νεοπλασίες είναι 30% περισσότεροι, όχι από το Mont Blanc της Ελβετίας, mm-hmm, από την υπόλοιπη Αττική. Mm-hmm. Αυτό δείχνει τι τεράστιο κόστος, όχι μόνο οικονομικό κόστος, στην τσέπη των πολιτών, τι τεράστιο κόστος στην ποιότητα ζωής, αλλά και τεράστιο κόστος στην υγεία, τη δική τους και των παιδιών τους, έχει αυτό, η συνέχιση αυτού του έσχους. Λοιπόν, μας δίνετε είδηση. Μου λέτε δεχτήκαμε απειλές γι' αυτό που μόλις είπατε, γι' αυτό που αποκαλύψατε, κύριε Πρωτούλη. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε να παρακολουθήσουμε. Ο Άρης ο Δημητρίου ήταν εκεί από το πρωί στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Εκεί και οι υπουργοί, η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Λιβάνιος. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών στο σημείο αναφοράς. Περιφέρειες έχουν κεντρικό ρόλο σε όλα τα θέματα που είναι περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ιδίως στην παροχή των υπηρεσιών νομοθέτας, και εκεί με την Ένωση Περιφερειών είμαστε σε συνεργασία και με τον πρόεδρο τον κύριο Τζητζικό, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θέλω να πάμε στη δημόσια υγεία, συνάδει με όλο αυτό που περιγράφεται.
να δούμε ποια είναι η κοινωνική πολιτική που ασκεί η περιφέρεια με τα όπλα που έχει στα χέρια της. Μιλώ και για, και για τις δομές, μιλώ για τα ασθενοφόρα, μιλώ όμως και εν γέννη ευρύτερα για την κοινωνική πολιτική και για τις δομές και για τους ανήμπορους, για τους γέροντες, κύριε Πρωτούλη, και για τα άτομα με αναπηρία, τους συμπολίτες μας. Είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια. Πράγματι είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια. Φυσικά δεν είναι όλα αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής. Έτσι είναι. Υπάρχει εμπλοκή της κεντρικής κυβέρνησης σε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να υπάρχει η εμπλοκή της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί ακούμε διάφορες προτάσεις, οι οποίες δεν είναι σημερινές, έρχονται από παλιά, που λένε ότι για παράδειγμα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να την πάρει στα χέρια της τοπική διοίκηση. Πώς θα την πάρει στα χέρια της, με ποια χρηματοδότηση, με αυτό που λέγαμε, με τα 27 εκατομμύρια. Θα χρηματοδοτήσει τις τόμη, τα κέντρα υγείας, την πρόληψη, τα διαγνωστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει πλήρη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Μην γελιόμαστε. Αυτό είναι το όχημα. Κατά συνέπεια, η υγεία είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να παίζουμε, ούτε είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να κατακαιμαρτίζεται και να κομμάτι-κομμάτι να εκχωρείται σε ιδιώτες. Ας πάμε στις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Ακριβώς, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές ποιες είναι. Πράγματι, η περιφέρεια Αττικής έχει ορισμένες σοβαρές δραστηριότητες που έχει να κάνει και αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τους ελέγχους και την υποστήριξη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική λειτουργία. Δηλαδή, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα κακοποιημένα παιδιά, τα ορφανά παιδιά, ακόμα και οι γέροντες και η κατάσταση που επικρατεί στα γεροκομεία. Η κατάσταση που επικρατεί σε όλα αυτά τα ιδρύματα, αυτά είναι αρμοδιότητα να τα ελέγξει, να επιβάλλει πρόστιμα, να κάνει συστάσεις, αλλά και να λύσει το θέμα που επικρατεί η περιφέρεια Αττικής. Πώς είναι η κοινωνική λειτουργία που είναι στην περιφέρεια Αττικής? Και αυτό το έχουν αποδεχτεί, το έχουν δεχτεί και το έχουν συμφωνήσει να είναι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όλες οι προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις και η σημερινή. Είναι 36 κοινωνική λειτουργία. Μόνο. Είναι 36 για 6.000 ελέγχους το χρόνο. Είναι 36 άνθρωποι για 6.000 ελέγχους το χρόνο. Μάλιστα, η Δυτική Αττική που συζητάγαμε, δηλαδή μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, που όλοι γνωρίζουμε ότι στις πιο υποβαθμισμένες, ταλαιπωρημένες, εκμεταλλευόμενες περιοχές, εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Και είναι τα περισσότερα προβλήματα και κακοποίηση παιδιών, τα περισσότερα προβλήματα ορφανών παιδιών, τα περισσότερα προβλήματα με το τι θα γίνουν οι γέροντες, η τρίτη ηλικία, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Να. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει κανένας κοινωνικός λειτουργός. Ούτε ένας δεν υπάρχει. Τους 36 δεν είναι κανένας στη Δυτική Αττική και μάλιστα χρεώνει κοινωνικό λειτουργό από άλλη περιφερειακή ενότητα να πάει στη Δυτική Αττική. Η περιφέρεια δεν ζητάει διοίκηση περισσότερες προσλήψεις. Δεν ζητάει περισσότερες προσλήψεις. Επιστημόνων. Δέχεται και ανέχεται τον προσανατολισμό που έχει η κυβέρνηση. Να. Για τα μάτια του κόσμου μπορεί και να πει κιόλας δεν μου δίνουν. Δεν απαιτεί, δεν διεκδικεί. Να. Από ποιον είδαμε διεκδίκηση τα τελευταία χρόνια? Από όλους αυτούς τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους. Όλο αυτό που έχουμε δει από διεκδίκηση, από μαχητική, ανυστερόβουλη και ουσιαστική διεκδίκηση, όλοι αυτοί που είδαμε στο Πανελλήνιο ήταν η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με τον Κώστα τον Πελετίδη, ο οποίος περπάτησε 240 χιλιόμετρα, ξεσηκώνοντας τους Δήμους και τις κοινότητες στο διάβατο, για να διεκδικήσουν να στελεχωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες του Δήμου του και της περιοχής του. Από εδώ είδαμε κάτι τέτοιο. Είδε κάποιος κάτι τέτοιο? Δεν είδε τίποτα από αυτά. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία και βλέπουμε ότι ενώ μιλάνε πάρα πολύ για την κοινωνική πολιτική, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές με τα περίφημα γεροκομεία, που είδαμε και μέσα στην πανδημία τους γερόντους να τους βγάζουν έναν-έναν όπως το Περιστέρι, είδαμε τις τραγικές συνθήκες στον Κορυδαλό και η αρμοδιότητα της περιφέρειας ακόμα και σε αυτά που ήταν οφθαλμοφανή και δεν μπορούσαν να κρυφτούν, ήταν ότι παρακολουθούμε, καταγράφουμε και κάνουμε συστάσεις με βάση το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, τίποτα. Πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα. Πώς θα αλλάξει, αφού ο προσανατολισμός, για παράδειγμα, της περιφερειακής διοίκησης της σημερινής, έχουν δοθεί μόνο μέχρι 34ου, με τα στοιχεία που είδαμε στην Οικονομική Επιτροπή, 15,5 εκατομμύρια για να γίνουν επιδείξεις μόδας, να γίνουν δεξιώσεις, να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, να γίνουν βραβεύσεις που άλλοτε βραβεύει και άλλοτε βραβεύει, το βραβεύουν τον Περιφερειάρχη. Αυτό είναι 15,5 εκατομμύρια. Η τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Pierre Gardin στο Ζάπιο. Μία επίδειξη
μόδας του γνωστού οίκου. Αυτός είναι ο προσανατολισμός. Δεν είναι ο προσανατολισμός το να στελεχωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, δεν είναι ο προσανατολισμός το να στελεχωθούν ακόμα και αυτές οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας που υπάρχουν και με προγραμματικές συμβάσεις να γυρούν στα σχολεία και να κάνουν οδοντιατρικό έλεγχο. Να κάνουν έλεγχο για νοσήματα σοβαρά. Να κάνουν έλεγχο στην τρίτη ηλικία. Που έχει τέτοια αρμοδιότητα η περιφέρεια Αττικής, αλλά ποιος θα τα κάνει. Το μόνο που είδαμε μέσα στην πανδημία από την περιφερειακή αρχή, αυτό ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά δεν το είχαμε ξαναδεί, είναι να υπογράφεται μία σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή τον κύριο Πατούλη, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, δηλαδή πάλι με τον κύριο Πατούλη, για να δοθούν κάπου σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι μέσα στην πανδημία εξαιρέθηκαν από την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης μάχης που δίνονταν. Όλοι βλέπαμε τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, και δόθηκαν είτε 200.000 ευρώ την πρώτη φορά. Ναι. Το ποσό αυτό στην αρχή φαινόταν λίγο. Αυξήθηκε το ποσό, πήγε 500.000 ευρώ. Και δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι έχει δοθεί, πού έχει δοθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αυτή είναι η κατάσταση με τη δημόσια υγεία και τις αρμοδιότητες της περιφέρειας Αττικής. Θα κλείσουμε με αυτό, είναι εμβληματικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Ασφαλώς. Και με την επίσημη παρουσίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 8 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Λαϊκής Ισπήρωσης Περιφέρειας Αττικής θα είναι στο σημείο αναφοράς, κυρίες και κύριοι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου και μαζί, κύριε Πρωτούλη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάναμε μια καλή αρχή. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνουμε. Να είστε καλά. Για τις και ξέρω ότι ήρθατε και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.